Είμαστε στο πέραμα, στον τρίτο σταθμό της προσπάθειάς μας που κάνουμε να ενταχθούν τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υποστηρίζουμε ότι η ένταξή τους στη σχολική ζωή αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο για την ομαλότερη και δημοκρατικότερη ένταξή τους και την κοινωνικοποίησή τους, αποφεύγοντας την ίδια στιγμή φαινόμενα γκετοποίησής τους. Υποδεχόμαστε με αισιοδοξία και αλληλεγγύη τα παιδιά των προσφύγων στο σχολείο του Περάματος. Στην κοινωνία μας, παρά τις συνέπειες από την κρίση και τα μνημόνια, λειτουργεί και η δημοκρατία και η αλληλεγγύη, και με την καθημερινή μας παρουσία θα εγγυηθούμε την ομαλή τους και τη δημοκρατικότερη δυνατή ένταξή τους και την αναγκαία κοινωνικοποίησή τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στις γειτονιές του Πειραιά και στην Α και στην Β Πειραιά, θέλω να σας πω, έχει υποδεχτεί με αλληλεγγύη και με μεγάλη αγκαλιά τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία. Κάθε μέρα σε όλα τα επίπεδα εκδηλώνονται συμπεριφορές αλληλεγγύης και με την ίδια τους την παρουσία δηλώνουν την υποστήριξή τους. Είναι όμως η περιοχή, μια περιοχή στην οποία υπάρχει πολύ μεγάλη Χρυσή Αυγή. Δύναμη Χρυσή Αυγή στην κυσιμένη περιοχή. Τα υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής σε ορισμένες περιοχές έχουν πάρα πολλές αιτίες. Κατά την άποψή μου, πολιτικά και ιδεολογικά και με έναν οργανωμένο και συστηματικό και επίμενο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους εκείνους τους φορείς που τους αναλογεί η ευθύνη και η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και αυτό το φαινόμενο, το οποίο εμφανίζει οριακά προβλήματα σε μερικές περιοχές και του Πειραιά, της φτώχειας και της υψηλής ανεργίας.